Μεγάλη διασπορά κορονοϊού στα παιδιά αυτή την περίοδο στο Ρέθυμνο, ευτυχώς κατά βάση χωρίς σοβαρές επιπλοκές. Με τους γιατρούς να συστήνουν στους γονείς τη διενέργεια ατομικού τεστ προτού επισκεφθούν τα παιδιατρικά ιατρία. Ο COVID έχει μεγάλη διασπορά στα παιδιά, πολλά εμπείρετα με COVID. Ευτυχώς επίσης θα το οδηγεί στο νοσοκομείο αν έχουν κάνει κάποιους εμέτους, διάρρηση, έχουν αφυδατωθεί, όχι με αναπνευστικά, ούτε με το συστηματικό, το φλεγμονώδες σύνδρομο που είναι η μεγάλη τους επιπλοκή στα παιδιά. Έχουμε δει ευτυχώς, όμως φαίνεται ότι έχουμε μια μεγάλη διασπορά στην κοινότητα. COVID ευτυχώς με ήπια ανόσηση. Ειδικά για τον κορονοϊό και επειδή υπάρχει το self-test, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο και πραγματικά είναι και αξιόπιστο, καλό θα είναι αν υπάρχει δυνατότητα ο γονιός πριν απευθυνθεί στο γιατρό του ή προσπαθήσει να βρει βοήθεια, να κάνει ένα self-test και αν μη τι άλλο μας βοηθάει γιατί ξέρουμε και την αιτία, αν βγει θετικό του γιατί το παιδάκι είναι άρρωστο και μπορούμε να λάβουμε και κάποια μέτρα εκ των προτέρων. Κυρίως οι ιώσεις του ανώτερου αναπνευστικού απασχολούν τα παιδιά αυτή την περίοδο, ενώ η κατάσταση με το στρεπτόκοκο φαίνεται πως έχει ομαλοποιηθεί. Παράλληλα, σποραδικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας στις τελευταίες μέρες οδηγούν τους μικρούς ασθενείς στο νοσοκομείο και τον παιδίατρο. Ο στρεπτόκοκος που απασχόλησε πολύ το περασμένο διάστημα φαίνεται ότι λίγο ομαλοποιείται η κατάσταση. Δεν έχουμε υψηλή θετικότητα που είχαμε το καλοκαίρι. Δεν έχουμε ευτυχώς, τουλάχιστον αυτό το διάστημα, κάποια διεισδυτική λίμωξη. Το άλλο που υπάρχει, και αυτό δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε επιδημία όπως τα Χανιά, είναι η γαστρεντερίτιδα. Έχουμε κρούσματα, μικρές ηρωές, μικρής διάρκειας υιογενούς γαστρεντερίτιδας. Προσοχή στα μέτρα που λέμε και ξαναλέμε, δηλαδή πλύσιμο των χεριών, πλύσιμο των χεριών, πλύσιμο των χεριών. Το strep test είναι ένα γρήγορο τεστ που έχει να κάνει με την ανίχνευση του στρεπτόκοκκου στο φάριγγα. Αλλά αυτό είναι ένα τεστ που δεν είναι για να γίνεται στο σπίτι, ούτε από γονείς. Πρέπει να γίνεται από ιατρικό προσωπικό, με σωστό τρόπο να γίνει τη λήψη του δείγματος και πρέπει να γίνει ή σε ιατρείο ή σε μικροβιολογικό εργαστήριο. Αυτό δεν είναι για τους γονείς. Το self-test μπορεί να το κάνουν και οι ίδιοι γονείς. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω, γιατί πολλές φορές γίνεται παρανόηση. Την ίδια στιγμή, έκκληση προς τους γονείς απευθύνουν οι ειδικοί να τηρείται το εμβολιαστικό πρόγραμμα και ταυτόχρονα να μένουν όσο γίνεται τα άρρωστα παιδιά εκτός σχολείου. Για όποιο νόσημα καλύπτεται από το εμβολιαστικό πρόγραμμα, πρέπει να τηρούμε το εμβολιαστικό πρόγραμμα και παιδιών και ενηλίκων. Όπως παραδείγματος χάρη για τη γρήπη. Η γρήπη έχει μπει στο βασικό εμβολιασμό των παιδιών πλέον μέχρι την ηλικία των 5 ετών. Ψυχραιμία, συνεννόηση με τον παιδιατρό τους. Όσο μπορούν τα παιδιά όταν είναι αρρωστά να τα κρατάνε στο σπίτι. Γιατί αυτό έχει να κάνει και με την καλή και γρήγορη ανάρρωση του δικού τους του παιδιού, όσο και το να μην υπάρξει μετάδοση των λοιμώξεων και σε άλλα παιδάκια.